Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην κεντρική και νότια Χιλή, στην πιο φωνική τραγωδία της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα, ο απολογισμός της οποίας υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Σύνδεση ξανά με την αίθουσα σύνταξης και τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη. 92 πύρινα μέτωπα μένονται στη χώρα, με τις φλόγες που έχουν μπει σε κατοικημένες περιοχές να μετατρέπουν σε στάχτη χιλιάδες σπίτια και να προκαλούν μια ανίποτη τραγωδία, καθώς η λίστα των νεκρών συνεχώς μεγαλώνει. Η πιο επικίνδυνη πυρκαγιά εξαπλώνεται στην τουριστική επαρχία του Βαλπαραΐσο, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις προς τους κατοίκους, ειδικά της πόλης Βίνα Ντελμάρ, να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει δραματικές εικόνες από τις αγωνιώδεις προσπάθειες οικογενειών να διαφύγουν με κάθε τρόπο από τις περιοχές που έχουν κυκλώσει φλόγες. Μέχρι στιγμής, Ντόνα, έχουν μετατραπεί σε στάχτη 430.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ισάκ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.